Τι πήγε λάθος τώρα και σε εσάς, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, τι πήγε λάθος πιστεύετε? Κοιτάξτε να σας πω, εμείς είμαστε μια σταθερή δύναμη, η οποία και στις ευρωεκλογές και στις τοπικές και δημοτικές ας πούμε εκλογές είχαμε μια ενιαία στάση και αυξήθηκαν οι συνδυασμοί μας παντού. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην πήραμε τους δήμους, αλλά τα ποσοστά μας είναι αυξημένα παντού, θα έχουμε μια δυναμική παρουσία και στις περιφέρειες και στους δήμους και στην Ευρωβουλή και ετοιμαζόμαστε κύριε Παυλόπουλε να δώσουμε τη μάχη των εκλογών, των εθνικών εκλογών, ναι, από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης, της ενίσχυσης του ΚΚΕ, μιας δύναμης που δεν έχει βάρει λερό στο κρασί της, όποιος ψηφίζει κουκουέ μένει κουκουέ και που φυσικά θα ενισχυθούμε και πρέπει να ενισχυθούμε στην κατεύθυνση και στη Βουλή να είμαστε δυνατοί για να φέρνουμε από τη θέση του λαού τα λαϊκά προβλήματα και να είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση αλλά και μέσα στο κίνημα. Χωρίς κίνημα δεν μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις να αλλάξει η ζωή του λαού. Βλέπετε πόσο ΣΥΡΙΖΑ με τα αριστερά του συνθήματα και όλα τα άλλα οδήγησε τώρα και φυσικά εκφράστηκε δυσαρέσκεια από το λαό στην πολιτική του, οδηγεί τον κόσμο στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι έφεραν αυτές τις πολιτικές, σε εκείνους που στήριξαν αυτές τις πολιτικές, σε εκείνους που μαζί και το Κινάλ βεβαίως ήταν στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι. Αυτό βέβαια δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη θα είναι να ενισχυθεί το ΚΚΕ, είναι η μοναδική δύναμη που από τη θέση του λαού και των εργαζομένων θα δώσει τη μάχη και ιδιαίτερα μέσα στους αγώνες, γιατί πρέπει να πούμε ότι και τα μνημόνια θα είναι εδώ και η εφαρμοστική νόμη θα είναι εδώ και οι αντεργατικές πολιτικές θα είναι εδώ και να σας πω όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται και θα εφαρμόζονται και εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται, είτε οι κυβερνήσεις είχαν πρόσημο αριστερό είτε δεξιό, είναι σε βάρος του λαού των εργαζομένων, είναι υπέρ της πλουτοκρατίας, υπέρ της απέτησης της για φτηνή εργατική δύναμη με το τσάκισμα των δικαιωμάτων του λαού. Και το ζήσαμε με όλες τις κυβερνήσεις. Εγώ θέλω να πω κύριε Παυλόπουλε και να επιμείνω ότι ο κόσμος που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύτηκε, ο κόσμος που ψήφισε και τη Νέα Δημοκρατία και είναι εργατό κόσμος, να δει πιο καλά τα πράγματα. Δηλαδή να δει ποιος ουσιαστικά θα μπορέσει να είναι αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει τις πολιτικές από εκεί τις πήρε, που τις πήρε τις αντιλαϊκές και θα τις συνεχίσει. Επομένως το ΚΚΕ είναι η μόνη σίγουρη ψήφο για λαϊκή αντιπολίτευση, γιατί θα χρειαστεί πραγματικά λαϊκή αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να την κάνει. Βέβαια είναι μεγάλη απόσταση πραγματικά από τη Νέα Δημοκρατία και δεν πρέπει να διασκορπιστεί και η ψήφος του αριστερού κόσμου, αυτό ναι, που θεωρεί τον εαυτό του αριστερό, σε μικρότερα κόμματα, σε κόμματα που πολλές φορές παίζουν έναν τέτοιο ρόλο. Καλή σας νύχτα.